αφήνεις να πάει στραφή. Μια καρδιά που όλο πληγώνεις. Ορίστε, οι ωραίες μαγειρεύουν κιόλας. Για να μην λέτε. Πρόσεξε όμως, θα μαγειρέψουν κάτι που δεν παχαίνει και είναι μακροβιωτικό. Δηλαδή μας κάνει καλό στην υγεία μας. Γιατί τι έχει μέσα, παιδιά? Έχει την bitter σοκολάτα, η οποία έχει φλαβονοειδή, κατεχίνες επί κατεχίνες, τα οποία ανεβάζουν την καλή διάθεση. Τρέλα, ναι, είναι μακροβιωτικά, είναι αντιοξυδωτικά, προστατεύουν τα κύτταρα από τη γύρανση, από την οξύδωση. Τα σκέφτεσαι όλα αυτά όταν μαγειρεύεις? Δηλαδή, λες, τα έχω σκεφτεί έτσι πριν μαγειρέψω, να σου πω την αλήθεια, για να τα κάνω σωστά. Λοιπόν, και γίνεται πάρα πολύ εύκολα αυτή η μους μακροβιωτική. Την έχω και στο κανάλι μου στο YouTube, στο Vicky's Vita. Όπως όποιος θέλει να δει ακριβώς, μπορεί να μπει και να το δει. Λοιπόν, για βγάλτε μας τα υλικά να τα διαβάσουμε. Το Instagram μας παίρνει live, γιατί κοίταξε, έχω και στο live μου τώρα εδώ, έτσι. Γεια και εκεί, να πούμε γεια και σε αυτόν τον κόσμο. Αντελίνα, Χάρης, εδώ είμαστε Χαραλάμπη, στο Sky, παιδιά, Χαραλάμπη. Έχουμε περίπου μία κούπα είναι αυτό, τώρα είναι μεγάλο το ποτήρι, γάλα αμυγδάλου, έτσι, δεν βάζουμε ζωικά πράγματα σε αυτή τη μους, δεν χρειάζεται, γάλα αμυγδάλου, το βάζουμε να ζεσταθεί το γάλα αμυγδάλου και πάρα πολύ εύκολα θα λιώσουμε τη σοκολάτα, δες τι ωραία θα λιώσει. Να σου πω, άρα κατευθείαν το λέμε και νηστίσιμο. Φυσικά νηστίσιμο. Ωραία. Είναι. Άρα, βάζετε γάλα αμυγδάλου, βρίσκεται παντού όπου και παντού, να είστε, σε όλη την Ελλάδα. Και να πω κάτι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και γάλα καρύδας ή γάλα σόγιας. Εγώ προτιμώ το γάλα αμυγδάλου, γιατί έχει πάρα πολλές βιταμίνες, είναι πάρα πολύ καλό για την αντιοξείδωση και αυτό. Βίκυ, γιατί μου είπε μία διατροφολόγος vegan, δεν θα πω τώρα το όνομά της, αλλά θα πω, μου λέει το σόγιας λέει, έχει πιο πολύ πρωτεΐνη. Εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα για το κεχρί, ας πούμε. Το κεχρί, ο Πλάτωνας το θεωρούσε ως την απόλυτη τροφή για τους Έλληνες της Πλατωνικής πολιτείας. Να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα, έτσι. Και το είναι η ξεχάσει απόλυτη τροφή. Βέβαια, δεν το έχουμε υπάρχει ξεχάσει το κεχρί εύκολα μέσα στη δεν διατροφή. Δεν υπάρχει. Και εγώ το ψάχνα και το βρήκα σε κάτι pop, έτσι, σαν. Ναι, ναι, pop κεχρίου. Σήκονται. Λοιπόν, τα υλικά δεν έχουμε πει. Λοιπόν, για βγάλτε τα υλικά. Τα υλικά είναι απλούστατα. Είναι ουσιαστικά δύο πλάκες πικρή σοκολάτας. Όσο πιο bitter, τόσο πιο πολλά αντιοξειδωτικά. Είναι ένα ποτήρι γάλα αμυγδάλου που το βάζετε κατευθείαν να ζεσταθεί και εκεί πετάτε μέσα εύκολα την πικρή σοκολάτα. Και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει ήδη να λιώνει. Λοιπόν, κορίτσια, κάνουμε και λίγο ξύσμα. Μου. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ εύκολα. Συγχρόνονται τέλειο. Για άρωμα, μπορούμε να βάλουμε ξύσμα μανταρίνι που είναι τη εποχή και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα, ρε Χάρη, πού είσαι? Ήρθε να δοκιμάσει. Ναι. Το κεφρί έφερε. Το στάρι. Το κεφρί και το λιβάνι. Λοιπόν. Ναι. Ωραία. Μοσκοβολάει. Μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, μέσα λίγο κονιάκ, αν θέλετε έτσι να βάλετε λίγο αλκοόλ. Να, για σένα που είσαι αλκοολική. Άντε, μωρέ. Σταμάτα, βρε το κορίτσι. Γιατί να σκύψω, αγαπητέ. Να μυρίσεις. Σκύψε κι εσύ, Χριστιανέ. Σκύψε, ευλογημένε. Σκύψε τόση ώρα. Ωραία, μοσκοβολάει. Λοιπόν. Να βάλω χεράκι από μέσα. Να βάλω εγώ. Λοιπόν. Βάλω με κουτάλι. Καλά, μην πλακώνεστε. Κάποιο θα βάλει εδώ. Γελάς, Χάρη. Γελάς από μέσα, είπα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είναι σχεδόν έτοιμο το γλυκό. Θα το μοιράσουμε αυτό στα μπολάκια. Τα μπολάκια μας. Πήραμε έτσι κάτι ποτήρια τώρα εμείς εκεί. Να πω κάτι. Να φτιάξω, να φέρω ένα ωραίο μπόλο, να το βάλουμε όλο μαζί. Δεν θα πήξει τόσο εύκολα να το βάλεις όλο μαζί. Γιατί αυτά μετά θα κρυώσουν, θα μπουν στο ψυγείο. Μπορείτε να κάνετε το εξής. Επειδή πάντα η σοκολάτα έχει στα αντιοξειδωτικά της μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα όταν τη συνδυάζουμε με ξηρό καρπό και δει με αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε μέσα τριμμένο αμύγδαλο. Έτσι, το τρίβουμε το αμύγδαλο. Γιατί καλύτερο με τη φλούδα, ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Με τη φλούδα. Γιατί κάνει. Όλα τα. Η φυτική είναι στη φλούδα. Και αληθεύει ότι κάνει peeling και στο έντερο. Παιδιά, αλήθεια. Έλα, ρε παιδιά! Αλήθεια! Δεν κάνει πίλινγκ στο έντερο. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Κοίταξε, ότι η φυτική ίνα βοηθάει τις κενώσεις, γιατί ακριβώς δεν πέπτεται, είναι φυτική ίνα. Όπως την παίρνεις, έτσι θα φύγει. Ναι. Άρα τι κάνει? Βοηθάει τον πεπτικό σου. Ορίστε. Λειτουργεί καλύτερα. Το έβγαλα λοιπόν, εγώ καινούργια ονομασία. Αλλά το πίλινγκ εντέρου, ειλικρινά, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει. Και αφού παγώσει αυτό, όταν παγώσει, μπορούμε να το γαρνίρουμε με αυτά τα υπέροχα τα μύρτιλα, που επίσης θεωρούνται υπερτροφή.
Και είναι και πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουν πάρα πολύ ρεσβερατρόλι στο φλοιό. Είμαι αλλεργικός στη ρεσβερατρόλι. Ανάθεμά με και ξέρεις τι είναι. Πλένω λίγο να πω κάτι. Μπορεί να το δοκιμάσει τώρα που είναι ζεστό. Ποιος? Μπορεί. Ωραία. Ο Χάρης. Ο αλλεργικός. Για να πάθω σοκ. Λοιπόν, σταμάτη. Εδώ, δοκίμαζε. Δεν ξεπερδεύει όπως η Αναλή, μια και καλή. Ακριβώς. Και τα μικαεί ο άνθρωπος. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Σταμάτα. Αυτό που δεν δοκιμάζει τίποτα ποτέ, δοκίμαζε. Πες το, δεν πάει πολύ ωραίο. Αν μπορείς να πεις, πες κάτι αντίθετο. Δεν έχω πάει ωραιότερο, γλυκό. Σήμερα δεν έχω πάει. Σε ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, αν το φας χωρίς τέτοιο, να δεις. Χωρίς το τέτοιο. Τη δίαιτά μου χαλάσε. Δες, άσε τη δίαιτά. Σκέψου ότι δεν έχει βούτυρο, δεν έχει γάλα, δεν έχει αυγό, δεν έχει γεύση. Ζάχαρη, ψεύτη. Τι. Έχει γεύση. Α, με συγχωρήσουμε. Έχει γεύση. Κάτσε να σκουπίζω τα χέρια, ξέρω ότι έχετε εδώ λίγο. Εδώ, από πού, όχι από εκεί. Από εδώ. Νεράκι, πού έχουμε. Στο ψυγείο. Τόσο δεν σ' άρεσε. Όχι, όχι, το νερό γιατί με λίγο στη σοκολάτα. Φάει ένα μυγδαλάκι, να ξέρει λίγο τι θέλει. Μπράβο, ευχαριστώ, Βίκυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Είναι καταπληκτικό, το βρίσκεται στη, και στο. Το Βίκυ Β. Mm-hmm. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και δηλαδή, τώρα live, εδώ, στο Instagram. Εδώ, ναι. Πανεύκολο. Και πάφτινο. Και πάφτινο και νηστίσιμο που είπε. Και διέτη και ανεβάζει τη διάθεση. Γιατί, γιατί το κακάο. Δηλαδή η πικρή σοκολάτα έχει κατεχίνη και επικατεχίνη που ανεβάζουν την καλή μας διάθεση. Βάλτε, κυρία μου, τα ωραία σας τα ρούχα εκεί. Φτιάξτε του την bitter σοκολάτα της Βίκης Χατζηβασιλείου. Μπορεί να μην είστε σαν τη Βίκη Χατζηβασιλείου όπως εγώ. Αλλά θα μπούμε όλοι σε πρόγραμμα. Θα μας βάλει σε πρόγραμμα. Από τη στιγμή που εκδηλώνεις προθετικότητα, έχεις ήδη μπει. Ωραία. Έχεις ήδη μπει. Πάψε! Λοιπόν. Εσύ ο Αναστολέας. Πες το. Εσύ ο Αναστολέας. Τι μου κάνει. Ψυχικό μπούλινγκ λέγεται αυτό. Σας καταγγείλουμε. Ακού, Βίκυ. Μην πνιγείς τώρα με τα αμύγδαλα. Στάσου. Αμύγδαλα. Ναι. Ξεκινήσαμε χθες το πρωί δίαιτα. Εχθές το πρωί. Εχθές το πρωί το πιάτο μου είχε γρασίδι μέσα. Το βίγκαν στο βίγκαν. Μιλάω, άσε να ολοκληρώσω μια. Ολοκλήρωση. Ήμουν έτοιμος να βρίσω. Μια ιστορία. Λοιπόν, την περιμένω όλη μέρα να γυρίσει γιατί δεν ξέρω τι. Τι είναι αυτό, όχι, τον καζόν. Δεν ξέρω τι πρέπει να φάω το βράδυ. Περιμένω να γυρίσει. Γυρίζει κάποια στιγμή, θυμήθηκε που μένει. Περιμένω. Εδώ ήταν. Τι θες να κάνει κι εσύ. Περιμένω μία ώρα να φτιάξει μία σούπα. Δεν ήταν μία ώρα, έβριζα τα λαχανικά. Ήταν μία ώρα σούπα. Λοιπόν, και με το που τρώμε. Γιατί δεν έβρισκε σε μόνο σου. Άκουσε με να. Δεν ξέρει που είναι τα ποτήρια. Έχω μπλέξει με δύο αντελίνες, απίστευτο. Λοιπόν, και την ώρα που αφού τρώμε πέντε κουταλιές από τη σούπα, η ώρα είναι 12 παρα 10 και μου λέει. Για να δεις ποιος παρασύρει ποιον. Μου λέει δεν μπορώ, θέλω σουβλάκια. Σταμάτησε. Παιδιά, ήτανε χάλια, δεν άντεχα. Πάει και σημερικά μύθαλα να κόψεις την πείνα σου, τελείωνε. Παιδιά, είχα να λύσει, δεν μπορούσα άλλο λαχανικό, έγκωσα. Είχα και στρες χθες, δεν γινόταν. Πραγματικά, παρακύλατε σουβλάκια. Καμία προθετικότητα, λοιπόν. Προαρνητικότητα είναι είδες αυτό. Που εσύ φταίς, εσύ σε μπλοκάρεις, κανένας άλλος. Αυτός με. Όχι, εσύ να σε. Να σου πω κάτι, αν είχα έναν άνθρωπο. Έτρωγε σου σούπα και μου κάνες έτσι. Λες και έτρωγε έναν. Ναι, την έφαγα όλη σχεδόν και μετά μόνη σου. Τέλος πάντων, τα ενίκω μία. Ναι, ναι. Σήμερα το θυμήθηκα. Και παίρνει και τον πατέρα του και του λέει: Πουλάκι μου, 12 παρα 10 σουβλάκια. Πες να παράγγειλε και εκείνος μετά, να του δώσαμε ιδέα. Πάμε. Λοιπόν, σαν να μπαίνει άνοιξη. Τι θα τραγουδήσουμε. Τι δεν θα τραγουδήσει. Πάμε και από εκεί. Εγώ σε έχω πάρει παράδειγμα εδώ, έλα. Στο τραγούδι. Βεβαίως. Άντε να σε καμαρώσουμε, Βίκυ. Βρέλα προχώρα. Τι. Κι εγώ. Βέβαια. Δεν πάω μόνο τώρα να το κάνω αυτό. Τώρα, άμα τραγουδήσω κι εγώ, θέλω να φεύγει η Άνοιξη. Εσύ είναι σαν να φεύγει σοκολάτα. Την άφησε εκεί και έφυγε. Νερό στον τραγουδιστή. Νερό στον τραγουδιστή. Γεια σας, παιδιά. Τι τραβάτε κι εσείς εδώ. Ορίστε. Ναι. Τους στίχους τους έχουμε πουθενά. Στο μυαλό μας. Α, υπέροχα. Έχετε καταλάβει, σουκου family, εδώ είμαστε. Τους έχω εδώ, παιδί μου, μην ανησυχείτε. Άρα σας δω να σας καμαρώσω. Έτσι ούτε ζέσταμα, τίποτα πρόβλημα. Άνοιξη, ναι. Να έρθω κι εγώ εδώ. Γιατί όχι. Να κάνω δεύτερες. Έλα. Εσύ. Καταπίνει εντωμεταξύ. Τώρα παίξε το 5-6 φορές, καταπίνει. Λοιπόν, ανέβεις και ρίκα, θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα'ναι ουρανού κατάνοιξη, θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη στα ξαφνικά. Oh.
αυτή είναι μεγάλο χειροκρότημα όλων. Σε ευχαριστούμε, Βίκυ. Πέρασα πολύ ωραία. Για τα γλυκά, για το τραγούδι, ευχαριστώ. Για την κουβέντα που δεν συμμετείχαμε. Ναι, αυτό μας έλειψε η αλήθεια. Μα δεν με καλέσατε. Έπρεπε. Πρέπει να έρχεσαι. Τιμωρία με βάλατε εκεί πέρα. Γιατί το έπεσε απ' έξω από τις κουβέντες. Γιατί φοβούνται ότι θα πω 1, 2, 3 πράγματα που μπορεί να σε προσβάλλουν, να σε θίξουν και δεν είχα κανένα σκοπό τέτοιο. Και ειδικά με μένα δεν είχε καμία ελπίδα. Πέρασε καλά. Είμαστε λίγο τρελούτσικοι, αλλά εντάξει. Παιδιά, έτσι χρειάζεται. Έκφραση. Αυθεντικότητα. Θα μου πεις τον αριθμό για το, θα, για το πράσινο. Θα το δώσω. 666, να ξέρεις. Σ' αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και θέλουμε να σε δούμε πολύ σύντομα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούτε, κανάλια. Να είστε για καλά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Επίσης. Λοιπόν, α, Βίκυ. Περίμενε. Η Βίκυ έχει να δώσει και βιβλία δώρο. 5 βιβλία. Έλα εδώ. Πού πας, ρε Βίκυ. Πού πας. Πού πας. Έλα εδώ. 5 βιβλία. 5 βιβλία θα δώσουμε. Ναι. Στο 5 Instagram βιβλία. Σου. Στο Instagram θα κάνουμε την κλήρωση. Δικά μου. Το κάνω να συμβεί τώρα. Να εκεί το έχει. Εντάξει. Έλα, σου έχω γράψει και αφιέρωση. Λοιπόν. Πού είναι η καμερά μου. Με βλέπετε. Όχι, με συγχωρείτε. Κοίταξε εκεί, έλα. Κοίτα εκεί. 5 βιβλία λοιπόν. Με αγάπη από αυτή την εκπομπή και από εμάς. Ναι, από όλους εμάς. Στο Instagram θα κάνουμε την κλήρωση. Μπείτε τώρα. Σας ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά. Καλή φιλάκια. Συνέχεια. Γεια σας. Ντάνη, κάτσε κάτω.